μέσα στους επόμενους μήνες η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα διευρύνει τα μέτρα αυτά με την έκδοση ειδικής κάρτας για την δωρεάν μετακίνηση των ανέργων και ειδικής κάρτας ανασφαλίστη. Η νέα κυβέρνηση θα ισχυροποιήσει και θα διευρύνει το δίκτυο προστασίας για τα θύματα της κρίσης και για τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες που ξεκίνησε ο νόμος για την ανθρωπιστική κρίση, ενισχύοντας αυτόν τον νόμο που ήδη είναι σε ισχύ με τρία νέα μέτρα. Την κάρτα κοινωνικού εισοδήματος, τις στοχευμένες παροχές σε είδος, στέγη, ενέργεια, υγεία, μετακίνηση και τρίτον, ένα φιλόδοξο σχέδιο. Και εδώ, Παναγιώτατε, θέλουμε και την βοήθεια, τη συνεργασία της Εκκλησίας. Για σχολικά γεύματα, για όλα τα παιδιά, στα δημοτικά σχολεία των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση. Επιπλέον, σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε και να ενισχύσουμε με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 57 δίκτυα κοινωνικής αλληλεγγύης για τη συνεργασία περιφερειών, δήμων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, άτυπων δομών αλληλεγγύης και της Εκκλησίας, με διαφάνεια όμως και με δημοκρατικό έλεγχο. Και πρέπει να πω ότι σε αυτή την περίοδο της κρίσης αναδείχθηκαν πολλά άσχημα, υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αναδείχθηκε όμως και μια θετική πλευρά. Αναδείχθηκε μια διαφορετική κουλτούρα μέσα στον κοινωνικό ιστό. Η κουλτούρα και το ήθος της αλληλεγγύης και της έγνοιας για τον συνάνθρωπο. Η συμπαράσταση, η βοήθεια, η συνεργασία. Ας πάρουμε λοιπόν αυτά τα θετικά στοιχεία και ας τα κάνουμε πηξίδα στην προσπάθειά μας να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση.